26 του Δεκέμβρη, μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα, βρισκόμαστε έξω από την πιτσαρία Impasto στην πόλη της Αλεξάνδρειας μαζί με τον κύριο Θεόφιλο Θεοδωρίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θεόφιλε, ένας χρόνος Impasto στην πόλη της Αλεξάνδρειας, το κατάλαβες πώς πέρασε? Δεν κατάλαβα τίποτα πραγματικά. Ήταν τόσο γεμάτος, τόσο έντονος, ήταν σαν να ήταν χθες. Από την μέρα που ανοίξαμε. Ήρθε πολλοί κόσμος, ήρθαν πολλοί φίλοι, ήρθαν πολλοί πελάτες από την Impasto και σίγουρα να τιμήσουν τη σημερινή ημέρα, η οποία είναι η μέρα γιορτής και χαράς για σας, για τη διεύθυνση και το προσωπικό της Impasto. Θα ρωτήσω το εξής. Να ζητάς, ας ξεκινήσουμε από τις ευχές. Ας μην πάμε στις ερωτήσεις. Ένας χρόνος Impasto, τι να ευχηθούμε για την Impasto μέσα στο 2023, το οποίο έρχεται σε λίγες ημέρες? Να ευχηθούμε για την Impasto. Να ευχηθούμε στην ομάδα μου να έχει τη δύναμη, την όρεξη την οποία έχουμε αυτό το διάστημα όλο και τη διάθεση να δημιουργούμε. Αυτό μας αρέσει να κάνουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μία από τις ερωτήσεις που κάνω όταν παίρνω συνεντεύξεις από τους τραγουδιστές είναι η εξής και ποτέ δεν μου την απαντάει. Τους ζητάω να μου πούνε ποιο είναι το τραγούδι από όλη τη δισκογραφία το οποίο θα ξεχώριζαν και είναι το ένα. Οπότε θα ζητήσω από σένα να μου ξεχωρίσεις μία γεύση πίτσας από τον πλούσιο κατάλογο της Impasto. Αν σου έλεγα, διάλεξε μου μία. Ποια θα μου πρότεινες? Θα σου απαντήσω την πίτσα την οποία τρως και εσύ. Είναι προσούτο κουρουντό. Είναι η πίτσα η οποία μου έκανε να αγαπήσω την πίτσα στην Ιταλία και ήταν η πρώτη που μπήκε στον κατάλογο μας. Κακά τα ψέματα, η αποδοχή της Impasto ήταν πολύ μεγάλη στην πόλη της Αλεξάνδρειας από την πρώτη ημέρα. Και μάλιστα το ξέρεις κι εσύ, το ξέρω κι εγώ, ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη από όσοι περίμενες όταν ανοίξατε πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Τι θα πεις σε όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος σε στήριξε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζει και σε στηρίζει μέχρι σήμερα? Τίποτα. Είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Η ικανοποίηση την οποία παίρνω από τον κόσμο, η στήριξη είναι η δύναμή μας. Όχι μόνο η δική μου και των παιδιών που δουλεύουν μέσα. Τα λόγια τους, η εκτίμηση που δείχνουν στη δουλειά μας. Η στήριξή τους, η έμπρακτη, την οποία βλέπουμε καθημερινά. Αυτά είναι ο λόγος για τον οποίο το μαγαζί πιστεύω ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί στον τρόπο που λειτουργεί. Φέρατε πολλές διαφορετικές γεύσεις στην πόλη από την ημέρα που ανοίξατε, είτε στο φαγητό, είτε ακόμα και στο άπερολ το οποίο το φέρατε και το προσαρμόσατε στο μενού σας. Να περιμένουμε κάτι ακόμα σε έκπληξη μέσα στο 2023, να το περιμένουμε? Αν μπορούμε να το αποκαλύψουμε φυσικά. Δεν θα αποκαλύψω τι θα κάνουμε. Απλά αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μερικές γεύσεις, τις οποίες θα βάλουμε στο μενού, όσον αφορά τις πίτσες, αλλά και τις μακαρονάδες. Να τα εκατοστήσετε, ακόμα περισσότερες γεύσεις τα επόμενα χρόνια και βέβαια ελπίζω και εύχομαι να τα λέμε για πολλά χρόνια ακόμα στα γενέθλια της Impasto, εδώ στον όμορφο σας χώρο. Σε ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Εγώ σε ευχαριστώ, Τάσο, και ευχαριστώ και όλο τον κόσμο που ήρθε και μας τίμησε σήμερα. Να είστε καλά.